σύσκεψη στη διάδημα ο Δήμαρχος και οι τρεις αντιδήμαρχοι. Μας έχουν στείλει ένα έγγραφο από τη διάδημα. Διαβάσουμε το έγγραφο. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, στη συνέχεια των υπαριθμών, να μην διαβάσω τα αριθμών επιστολών μας και μετά τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης που έχει διαλύσει η εταιρεία μας το τελευταίο διάστημα, εξαιτίας της μη κανονικής χρηματοδότησης της τράπεζας Πυραιός με την οποία συνεργαζόμαστε, έχουμε σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας και ως εκ τούτου αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, όπως αυτών της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών οργανισμών, των καυσίμων και των προμηθευτών. Πέραν τούτου, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εξόψεως των τιμολογίων που αφορούν τις συμβάσεις αποκομιδής των σύμβητων και ανακυκλώσιμων υλικών. Σας ενημερώνουμε και έτσι ότι ως άνω σύμβαση θα διακοπήσει στις 30 Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν τακτοποιήσετε την τρέχουσα φυλή έως την παραπάνω ημερομηνία. Περιμένοντας τη διάθεσή σας και οποιαδήποτε και διευκρίνηση. Λοιπόν, να πούμε λίγο με νούμερα. Όταν αναλάβαμε δημοτική αρχή πέρυσι 1η Σεπτεμβρίου, βρήκαμε μία υποχρέωση 374.000 ευρώ προς τη διάδημα. 280, σήμερα. Πώς? 282. Δεν είναι 300. Θα μας πείτε μετά την καταγραφή. Λοιπόν, 374.000 ευρώ τι πληρώσαμε εμείς. Λοιπόν, σήμερα προστάμε 497.000 σαν δήμους, στα οποία δεν έχει τιμολογηθεί το τελευταίο τρίμηνο το οποίο θα βγει 30 Σεπτεμβρίου, τα οποία είναι άλλες 101.000 ευρώ. Δηλαδή, το 4 θα προστάμε γύρω στις 600.000 ευρώ σαν δήμος. Δεν ξέρω τι έχει πληρώσει αυτήν την εβδομάδα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών προς τη διάδημα, δηλαδή το ένταρμα το τελευταίο που ήταν 18.000 ευρώ, αν το έχουν αφαιρέσει ή δεν το έχουν αφαιρέσει. Δημήτρη, θέλω να τα δεις λίγο στα νούμερα. Εν πάση περιπτώσει, χθες με τα νούμερα που βάλαμε κάτω, για να συνεχίσουμε μέχρι τις 30-12 να μην έχει πρόβλημα ο Δήμος, μέχρι τις 30-12 ξαναλέω και τότε βέβαια πάλι θα ξαναπροχωρήσουμε να δούμε αν θα πάμε στη διαδικασία να κάνουμε καινούργια σύμβαση με τη διάδημα ή θα δούμε πώς θα γίνει, θα τα δώσουμε σε εργολάβο πάλι, το οποίο είναι πάλι μία ή άλλη, για να τα λέμε ακριβή τα νούμερα, είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα. Για τους αριθμούς θα σας μιλήσει ο κύριος Ουκάλης. Εγώ απλώς θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διάδημα, το λέω δημόσια, γιατί με τα οικονομικά που έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος, θα ήταν αδύνατο αν τα είχε εργολάβος, δηλαδή αν δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τον εργολάβο ένα μήνα, δεν θα μπορούσαμε να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Μας έχει κάνει αυτή την εξυπηρέτηση διάδημα, βέβαια έχουμε αυξήσει το χρέος, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά νομίζω ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η καθαριότητα, να μαζεύουμε τα σκουπίδια και μετά να δούμε το οικονομικό. Θέλω να πάρω λίγο το λόγο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και μετά να συμπληρώσω. Λοιπόν, δεν μπαίνω στη διαδικασία ανάλυση τη σύμβαση τη διάδημα. Ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών θέλω να σταθώ λίγο αποκλειστικά και μόνο σε αυτό το παντί που μας είπε και διάδημα για την διακοπή τη σύμβαση. Τα σκουπίδια όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα βασικό κομμάτι. Δεν στέκομαι αυτή τη στιγμή στο γεγονός αν είναι συμφέρουσα για τον Δήμο αυτή η σύμβαση που έχει γίνει ή όχι. Μέχρι στιγμής χρωστάμε στη διάδημα 545.000. Από εσάς κύριε Κωνσταντόπουλε πήραμε 295.000. 294. Το άλλο δεν έχουμε το νούμερο. 6 τρίμηνα που είναι τα εντάξει. Εγώ αυτά που έχω δει δηλαδή ήταν με το 86. Το 284 δεν είναι εντάξει. Ήταν εκείνο. Εντάξει, τώρα πάνω κάτω, εντάξει, δεν έχει σημασία. Για, δεν είναι θέμα αν ήταν δικά τους που λέτε, είναι οφειλές του Δήμου, τέρμα. Δεν αντιλέγουμε, πρόεδρε, ο Δήμος έχει συνέχεια αυτούς. Να τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Ναι, έχουμε 200.000 που πάραμε και εμείς, χρέος, έτσι. Όχι εμείς, και εμείς έχουμε βάλει χρέος 200.000 κάθε στιγμή, 200.000. Μάλιστα. Ναι, κοντεύουμε να ρίξει η σύμβαση. Η σύμβαση ήταν 9 μήνες, τέλος Δεκεμβρίου τελειώνει η σύμβαση και πρέπει άμεσα να βρούμε τρόπο. Τι θα κάνουμε, και διάρκεια θα πάμε. Λοιπόν, σε επαφή που είχαμε τη διάδημα χτες, η διάδημα εταιρεία έχει ένα απόλυτο δίκιο. Είναι και λογικό, θέλει να εισπράξει τα λεφτά της, έχει πετρέλαιο, έχει μισθοδοσίες. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να μπορέσουμε να την ξοφλήσουμε όπως είμαστε αυτή τη στιγμή στο Δήμο, με τα λεφτά που έχουμε. Αλλά με μια καλή διάθεση από μεριά μας και με τη συζήτηση που κάναμε μαζί τους χτες, με κάποιο χρηματικό ποσό αρκετά ικανοποιητικό, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και οι δύο πλευρές. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια καθημερινά και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για το Δήμο μας. Γιατί δυστυχώς τα λεφτά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ελάχιστα.
Ναι, κύριο Ζηγούρης. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προαλήσαντες όσον αφορά και ιδιαίτερα με το σημείο Νίκο, όπου είπες ότι αν είχαμε κάποιον άλλον ιδιότερο λάβο, ίσως να μην μπορούσαμε να υποστηριχθούμε. Αντιλαμβάνομαι ότι η διάδειγμα είναι μεγάλη επιχείρηση και είναι ευχής έργο που την έχουμε στην περιοχή μας. Όπως επίσης και με τον εξοπλισμό θα είχαμε άλλα προβλήματα εάν συνεχίζαμε αλλιώς. Και ίσως και πρέπει να αναλογιστούμε και το γεγονός ότι μια μεγάλη οφειλή απέναντι μας προς τη διάδειγμα, μια διαταγή πληρωμής, έστω στο ποσό που όφιλε τότε ο Δήμος όταν παραλάβαμε, θα μας έδινε τα χέρια, ουσιαστικά δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε για ένα πεντάμινο. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έφευγα 50.000 ή 60.000 το μήνα με μια διαταγή πληρωμής, αντιλαμβάνεστε, η τακτική μας θα έφευγε όλη εκεί πέρα. Εγώ πάλι το τονίζω, το είπα και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε η διάδειγμα, ούτε ο εργολάβος που θα έρθει αύριο μεθαύριο, αν υπάρξει ή αν δεν υπάρξει. Θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα ανταποδοτικά μας. Ότι πλέον δεν λειτουργούν τα ανταποδοτικά μας. Πρέπει να κοιτάξουμε και μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, είχα ζητήσει, εάν θα μπορούσαμε, κύριε Συνάδελφε, Αντιδήμαρχε, έχω τιμητικά τα τέτοια, έτσι, για το σε λέω, συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, είχα πει και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι να δούμε τις αποφάσεις των τελών, οι οποίες έχουν να αυξήσουμε τέλη από το 2003, αν θυμάμαι καλά, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί τα πάντα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο. Από τους μισθούς. Έχουν αυξηθεί τα πάντα, λέγοντας όσον αφορά τις δαπάνες, καύσιμα και γενικότερα συντηρήσεις. Όλα. Και όλα τα κόστη, ρεύμα, όλα τα κόστη έχουν αυξηθεί. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε, πριν ακόμη, εγώ θα έλεγα και πριν ακόμη τον προϋπολογισμό μας, θα έπρεπε να έχουμε δει τις αποφάσεις των ανταποδοτικών τελών. Όπου μπορούμε και με την ελάχιστη, έτσι ώστε να μην είναι ελληματική πλέον οι λογαριασμοί των ανταποδοτικών τελών. Δυστυχώς όλες αυτά δεν γίνεται. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντόπουλος έχει το λόγο. Όταν ήρθε αυτή η απόφαση για ψήφιση, εμείς δεν την ψηφίσαμε και είχαμε συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν, αυτά που χρωστάμε είναι δυο σχέδια. Το ένα είναι η ΦΟΣΔΑ, δηλαδή η διακίνηση από το σταθμό μέχρι το ΧΙΤΑ, όπου εκεί δύσκολα θα μπορούσε η διάδειγμα να μας πει η διακόπτη τη σύμβαση κτλ. Γιατί δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και τους άλλους. Και βέβαια το μεγάλο κονδύλι που ήταν η αύξηση του χρέους, που αφορούσε την αποκομιδή των σκουπιδιών. Δεν θέλω τώρα ανημίζερο να αρχίζω να λέω τα παλιά, αλλά επιτρέψτε να πω μια κουβέντα. Όταν εμείς είπαμε ότι ήταν 280.000, ο κύριος Νέντος ιδιαίτερα και ο Δήμαρχος βέβαια, ο οποίος του είχα πει πρόσεξε τη λες. Δεν είναι εδώ τώρα και δεν θέλω να επεκταθώ. Λιδωρηθήκαμε, χλεβαστήκαμε κτλ. Εμείς τα ζήσαμε αυτά. Ξέραμε ότι ήταν δύσκολο και κάναμε επιλογές να δώσουμε ανθρώπους χρέος παρά να δώσουμε τη διάδειγμα. Συνειδητό ήταν. Και αφήσαμε τη διάδειγμα όπως και τη ΔΕΗ. Το είχε κάνει και εσείς. Και θα ταλαιπωρηθείτε. Έχεις δίκιο, σε βλέπω δηλαδή πολλές φορές Δημήτρη, που τρελαίνεσαι, ας πούμε, προχτές που ήμασταν στην οικονομική, ζεύγει έτσι τρελαμένο. Και καταλαβαίνω ακριβώς τι ζεις, γιατί εκεί θα περνούσα εγώ. Δεν περνούσα αντιδήμαρχος. Άλλες οικονομικές καταστάσεις. Δεν ήταν καθόλου άλλες οικονομικές καταστάσεις. Καθόλου άλλες ήταν. Αντίστοιχη συγκεκριμένη. Από πότε έγιναν αυτή η ΣΑΤΑ. Μισό λεπτό έγιναν αυτή η ΦΙΛΟΒΕΡΑ. Έκανα χρόνο. Η ΣΑΤΑ ήταν τώρα με. Παρακαλώ να μην γίνετε να γίνετε μια περίπτωση. Εδώ είναι πενταετία. Θα τα πούμε ξανά. Δεν κάνω πρόβλημα. Δεν σας κάνω κριτική με την έννοια του μηδενισμού. Αλλά σας ξέρω, σας καταλαβαίνω. Τον είδα τον αντιδήμαρχο που ήταν τρελαμένος. Γιατί αυτές τις επιλογές τις έκανα εγώ. Τώρα δεν τις κάνει ο Δήμαρχος, τις κάνεις εσύ, αλλά εσύ δεν μπορείς να πάρεις τέτοιες αποφάσεις. Δεν έχεις και αρμοδιότητα να πάρεις τέτοιες σημαντικές αποφάσεις. Πώς θα κατανέμεις τα χρήματα. Ενώ εγώ ως Δήμαρχος τα έπαιρνα. Θέλω να πω, επενερχόμενος, ότι καλά είναι όταν μιλάμε και για αριθμούς, αλλά και για τη λειτουργία προηγούμενων ή επόμενων, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Τώρα, η σύμβαση πάσχει.
με τη διάλειμμα. Είναι 374.000, είχαμε ψηφίσει και ζωή, το είχα ρωτήσει εγώ. Και μου είπες με βάση εδώ 310.000 ή 313. Αυτά τα κάνουμε τον εμπολισμό, το κάνουμε. 200.000 κοντρά τώρα ήταν τα Σέρβια. Συν 22-25% ο Βελβεντός, γιατί αυτό μετριέται με τον Βασίλη, συγγνώμη να σε διακόψω Εγώ έχω κάνει επισκοπή στον πρόεδρο γι' αυτό. Άκουσε, εσύ επιμένω γιατί. Συγγνώμη που διακόψα. Λοιπόν, έχουμε. Παρακαλώ κύριε Κεμενιτζίδη. Θα σου πω, εγώ δεν αφήνω πρόγραμμα ποτέ. Τα γράφω. Τα γράφω. Λοιπόν, θα σα πει ο πρόεδρο. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε να πούμε πολλά για τη διάρκεια. Η σύμβαση λήγει σε 3 μήνες. Θα το φέρουμε πολύ σύντομα το θέμα, γιατί θα πάρουμε απόφαση εκ των προτέρων. Θα συνεχίσουμε ή όχι. Τώρα είναι μια βάση του εγγράφου που μας ήρθε εδώ πέρα. Όχι ενημέρωση. Δεν είναι ενημέρωση. Λοιπόν, βάση του εγγράφου που μας ήρθε και μετά από αυτά που κανονίσανε χθες, προχωράμε. Γι' αυτό το τρίμηνο, αλλά πριν τελειώσει ο χρόνος και πολύ πιο νωρίς, τουλάχιστον στο δίμηνο, ένα μήνα από τώρα, δεν ξέρω πόσο, θα δούμε τη σύμβαση, αν θα συνεχίσουμε με τη διάδειγμα ή όχι. Σε όλα αυτά που λες, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, για το συγκεκριμένο αυτό που λες, μισό λεπτό, Βασίλη. Σύντομα στα γι' αυτό ακριβώς που ξέρω, ότι μέσα στον Οκτώβριο η διάδειγμα θα μας στείλει έγγραφο για να συζητήσουμε για τον χρόνο τι θα κάνουμε. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και να μην μας στείλει, θα το δούμε μόνοι μας. Για να κλείνω, για να μην κουράζω και το σώμα, αλλά και τους συμπολίτες που είναι εδώ πέρα. Η σύμβαση πάσχει ως προς το οικονομικό σκέλος. Έπρεπε να είναι 311 μαζί με ΦΠΑ, 313 νομίζω και ποιοφώτης. Είναι 394. Θα πρέπει να διορθωθεί. Εγώ δεν τα λέω. Τα γράφω. Έστειλε επιστολή στον πρόεδρο και κοινοποίησε την επιστολή μου στην αποκεντρωμένη και στην Επιτροπή το άρθρο 152. Δεν τα λέω τυχαία, έτσι. Παρακαλώ, απλά περιμένω ενέργειες. Ναι. Δεν ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Οι ενέργειες τώρα που γίνονται πιθανόν να καλύψουν και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θα έχει πρόβλημα στην πληρωμή του η διάδειγμα από αυτό το πράγμα. Με βάση την επιστολή τη δικιά μου. Καταλαβαίνω ότι ο αντιδήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος λένε για συνέχιση τη κλίνη 39. Και θα έχουμε άμεσα, όχι αυτό που είπε ο πρόεδρος, μετά από αυτό το 31% λίγη σύμβαση. Αλλά αν δεν πάρουν κάποια λεφτά, και να σας το πω και λίγο, για να πούμε τα λεφτά που έχουμε. Γύρισε να δώσει ένα ποσό και εγώ κατάλαβα. Ένα ποσό 100.000 σε 2 μήνα και άλλες 100 σε άλλους 2. Για να μην σταματήσουν τα σκουπίδια σε ένα μήνα. Ναι, αυτό δεν το βάζει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς νομίζω ότι κάνατε τη ρύθμιση και καλά κάνατε στη Δημοτική Αρχή και παίρνετε πρωτοβουλία. Άρα θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα ισχύσει αυτή η σύμβαση. Και εμείς σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση αν θα συνεχίσουμε το χρόνο ή όχι. Εντάξει. Λοιπόν. Άρα ουσιαστικά ενημέρωση είναι γιατί έχει κάνει δύο ενημέρωση. Εδώ κάνουμε ένα λάθος. Ο κύριος Μαυρίδης δεν λέει ο άνθρωπος ότι είναι 500.000 και τα θέλω απαιτητά όλα τα χρήματα. Και 200 να ήταν κύριε Κωνσταντόπουλη θα ζητούσε 100. Και 300 να ήταν θα ζητούσε 150. Αυτή ακριβώς δεν είναι το μέγεθος των χρημάτων το υψηλό που ζητάει τα χρήματα. Αν είναι δυνατόν. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν χρήματα. Καλά κάνει. Καλά αλλά εσείς όμως. Ο οφείλει την αποκομιδή. Δεν οφείλει Κώστα. Δεν την αποκομιδή. Δεν διαφωνεί κανένας. Η αποκομιδή είναι καθαρά δικιά μας. Να μην γίνετε διάλογος μεταξύ σας. Η συζήτηση να μην επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Αυτά που είπατε, τα είπατε, τα ακούσαμε, τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε. Τώρα δείτε επί του παρόντος. Αυτό είναι όμως. Λοιπόν, κύριε Σπουργό. Να είστε προσεκτικοί. Παρακαλώ. Ο κύριος Λιάκος.